Γεια σας. Να την Τέννη μας ήρθε. Δημήτρη, ξεκινάς εσύ. Πάει να λογοδοθεί. Ωραία, και πας έτσι εσύ απαστράπουσα. Για να δω τι φοράς μέσα. Να το ανοίξω. Και δεν έχω την εσχή, θα... Α, δεν έχετε. Όχι, δεν έχω. Νόμιζα ότι είναι τα γυαλιά που βλέπεις τον άλλο γυμνό. Τότε περίμενα να τα βγάλω. Ούχαχα. Okay. Ωραία, μάνα μου σήμερα, ε. Τι θέλει να πει, ότι δεν θέλει να με δει γυμνή. Όχι, δεν. Δεν κατάλαβες γιατί. Ξέρεις γιατί, ε. Όχι, γιατί για θα πέσει το... κάτω. Για να μην δεν αντέχει την ένταση. Για να μην τον παρεξηγήσει η γυναίκα του. Δεν αντέχει ακριβώς. Την ένταση. Άμα γνωρίσει τη γυναίκα του που θα του φέρει την παντόφλα στο κεφάλι. Γι' αυτό. Θα με κυνηγά γύρω-γύρω από το πλατό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Όχι, αν είναι γι' αυτό το. Για να μην. Δεν θέλω να κλείσω. Μόνο γι' αυτό είναι. Μόνο γι' αυτό είναι. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Θέλω να δω αυτό που φοράς μέσα και να σου πω ότι η δουλειά μου τα τελευταία 23-24 χρόνια έχει να κάνει μόνο με γυναίκες. Αν η γυναίκα μου ήταν ζηλιάρα, δεν θα έχουν βγει. Καλά, λογικό. Για άνοιξε να δω. Καλά, άνοιξε, το βγάλτε να δούμε τι είναι. Να το βγάλω τελείω. Τι είναι αυτό το μέσα. Αμάνικο κοντομάνικο. Αμάνικο είναι. Να το δούμε. Πολύ ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Lover. Το παντελόνι. Το παντελόνι έχει εδώ. Σατέν τελείωμα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει... Και έχει και στο πλάι. Α, είναι τύπου έχει... από ταξίντο. Ναι. Είναι να ταιριάξει. Εντάξει, τα παπούτσια είναι αρχαία, αλλά είναι... Ρε, δεν έχει είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ καλοδιατηρημένα να δείτε από κοντά. Μόδα. Εμένα μου αρέσει που χρησιμοποιείς πράγματα από την καρδαρόμπα σου και δεν πας σε εύκολες ή γρήγορες λύσεις και απλά το ψάχνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ εντυπωσιακή, είσαι πάρα πολύ κομψή, από τις πολύ κομψές σου εμφανίσεις. Εγώ θα σου ευχηθώ καλούς απογόνους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαι και στην ηλικία αναπαραγωγής τώρα. Θα προτιμούσα ένα λίγο πιο έντονο σε χρώμα σακάκι και αυτό το ασημί που ρίχνει το ντύσιμό σου, αλλά παρόλα αυτά είσαι πολύ κομψή. Ευχαριστώ. Τι το σκέφτεσαι? Καλή είναι. Μη μου τον καταπιέζετε. Όχι, δεν καταπιέζομαι. Απλά δεν έχεις και κάτι πολλά κομμάτια να συζητήσουμε, αλλά είσαι κομψή. Εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ. Όλο αυτό για δύο. Έπρεπε να βάλει ένα τέσσερα. Άμα με ρωτάς εμένα. Ανάφτρα εγώ. Τι Σοφία. Όταν θα έρθουμε τα άλλα γυαλιά. Τένι, μου αρέσουν πάρα πολλά τα παντελόνια σου. Αν ήταν και πιο στενά, νομίζω, ήταν και αυτά θα ήταν καλό. Η τσέντα νομίζω ήταν λάθος το χρώμα, όχι το σχέδιο ή το silhouette της τσέντας σου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράς από πάνω την μπλούζα. Έχει πανέμορφα νόμι και κορμί, σε κορμάρα. Τα μαγιά σου νομίζω ήταν καλύτερα αν τα βάλες πάνω. Και εγώ να σου δώσω... ένα, δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο μου! Λοιπόν, ωραία μπλούζα, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι αυτό το παρτό με το λαιμό, κάτι σαν αυτό που ήθελα να πω στην Απολεόν πριν, σαν γραμμή να βάλει με τη φούστα, αυτό εννοούσα. Με αυτό το κολλιέ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι αυτό. Το σακάκι δεν είναι καθόλου ωραίο. Το σακάκι δηλαδή γκρεμίζει όλη την εικόνα, ξαναφόρεσε το μία. Το έβαλα για καλό εγώ. Ναι, όχι. Τι να έβαζα. Το σακάκι αυτό είναι χάλια. Αμ' άρεσε τέλειο, χάλια. Ναι, είναι χάλια, είναι πάρα πολύ κλασικό. Είναι και κλασικό, γι' αυτό επειδή... το έβαλα, επειδή πάω στην πεθερά. Μα εντάξει, πεθερά τι είναι η πεθερά, θες να δεις μια άλλη. Εγώ δεν την ξέρω. Μα εσύ είσαι νέα γυναίκα. Ωραίο το παντελόνι, τα παπούτσια αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, όχι για αυτό το παντελόνι, γιατί έχει πολύ επιφάνεια δέρματος κάτω. Θα προτιμούσα να βάλεις ένα πιο ψηλό τακούνι, εκτός και αν ο σύντροφός σου είναι πιο κοντός. Να μην το δει πεθερά και να μην της αρέσει. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την εικόνα σωστά. Εγώ ένα. Αμάρε, Στέλιο. Η τελική βαθμολογία είναι 7, Τένι μου. Ευχαριστώ. Με το καλό. Όλα καλά να πάνε.